σε μαυροφορεμένα κοράκια τα οποία σου βάζανε φέλες για να σου πιούν το κακό αίμα και να σου βγάλουν το διάβολο από μέσα σου. Ή σου σπάγανε το κεφάλι για να φύγει το δαιμόνιο και ο άνθρωπος μπορεί να ήταν πληκτικός, μπορεί να ήταν τώρα τα... τα οποία οι προγονείς μας τα ξέραν. Οι επιστήμες γυρνάνε πίσω, ο πολιτισμός πάει πίσω, τα πάντα πάνε πίσω και φτάνουμε σε ένα μεσαίο. Φτάνει η Ιπποκρατία, φτάνει η Ιπποκρατία, οι Έλληνες έχουν χάσει πλέον την ουσία τους, το ποιοι είναι, πού πάνε, τι κάνουν. Και δημιουργείται από ένα παραμύθι, και πάντα λέμε μεταξύ μας, και κάποια στιγμή έχουμε το θάρρος και θα δούμε αυτά στην πραγματικότητα, το 1827, μετά την ναυαρχία του Ναυαρίνου, που ήταν οι ξένες δυνάμεις που επιβάλλανε να γίνει αυτό που έγινε. Δημιουργείται ένα ελληνικό κράτος, μικρό, αθλητά, το οποίο υποχρεώνει τους αγωνιστές του 21 να παραδώσουν τα όπλα τους, τους αποστρατεύουν με το χειρότερο τρόπο, φτάνει ο Νικηταράς να ζητιανεύει στον Άκλιο, εσκρές καταστάσεις, και δημιουργούν ένα ελληνικό κράτος το οποίο θέλουν να ελέγχουν. Και γι' αυτό το δημιούργησαν οι μεγάλες δυνάμεις, η Αγγλία, η Γαλλία, η Ρωσία και οι, οι τέσσερις μεγάλες δυνάμεις, ουσιαστικά ο Δερυφνή, ο Πόδρυφτον και ο Χέιντερ, που τους έχουν και ήρωες. Το 1825 η επανάσταση ελληνική έχει τελειώσει. Να σας το πω πώς έχουν τα πράγματα και να μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε.